θα πάμε σήμερα εκ νέου στο καλό φίλο της εκπομπής και συχνά πυκνά συνομιλητή μας, τον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό, διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης του ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Για πείτε μου πώς σχολιάζετε αυτό που είπε ο καλός καθηγητής παθολογοανατομίας από τη Ρώμη. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το υποβρύχιο. Αλλά ό,τι αναδεικνύει η κοινωνία του θεάματος και συνήθως αναδεικνύει τους ανθρώπους που έχουν τα καλύτερα, τα μεγαλύτερα μάλλον πορτοφόλια και τις καλύτερες προσβάσεις στα προϊόντα της κοινωνίας του θεάματος, με αυτούς ασχολείται και ο υπόλοιπος πλανήτης. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται ως απειλή ή τέλος πάντων περνούν στην αδιαφορία. Υπάρχει δε μια τέτοια υπερπροβολή θεαμάτων γεμάτων συγκίνηση, ώστε πια έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κουλτούρας στο να διαχωρίσουμε το πραγματικό από το φανταστικό, το, και φυσικά το μείζον από το έλασον. Δηλαδή νομίζω ότι η συγκίνηση είναι το ναρκωτικό της εποχής, δίνεται και όχι τυχαία, διότι η συγκίνηση εκεί που μπαίνει φεύγει η ανάλυση. Λοιπόν, δίνεται τελείωτες δόσεις δωρεάν στο ευρύ κοινό και αυτό τελικώς οδηγεί σε μια μορφή αναισθησίας απέναντι στα γεγονότα που αξίζουν πραγματικά να τυχάουν της προσοχής μας. Για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλω να συζητήσουμε και άλλα εξίσου σημαντικά, κλείνουμε αυτή την εβδομάδα, είμαστε ουσιαστικά 8 μέρες μετά την τραγωδία στην Πύλο. Υπάρχει κάτι γνώμη σας, ένα βασικό συμπέρασμα, διότι έχουν ακουστεί πολλά, ακόμη και χθες πρέπει να σας πω, υπήρχαν γραφεία με πολλά εισαγωγικά διακινητών που διαφήμιζαν τη πραμάτια τους. Πώς δηλαδή να σας μεταφέρουμε από τη Λιβύη στην Ευρώπη, στη γη της επαγγελίας, ακόμη και χθες. Η συζήτηση περί διακινητών είναι στρεβλή, διότι είναι συζήτηση για το σύμπτωμα και όχι για την αιτία. Και όπως πολύ σωστά διάβασε ένα κείμενο, το να λέμε ότι οι διακινητές ευθύνονται για το μεταναστευτικό είναι σαν να λέμε ότι οι έμποροι όπλων ευθύνονται για τον πόλεμο, τους πολέμους. Λοιπόν, διακινητές θα υπάρχουν όσο υπάρχει ζήτηση. Και ζήτηση υπάρχει διότι υπάρχουν πόλεμοι, φτώχεια, περιβαλλοντική κρίση, πολιτικές κρίσεις και το καθεξής. Και όπως είχαμε πει και σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, κατά τη γνώμη μου, πρώτα απ' όλα η συνέχιση της επικιοκρατίας με άλλα μέσα. Λοιπόν, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένας πανίσχυρος μηχανισμός προπαγάνδας, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να εξαχρεώσει και τον ελληνικό λαό. Έχει κάποιες επιτυχίες, ίσως όχι τόσο μεγάλες όσες θα ήθελε, αλλά έχει επιτυχίες. Ο οποίος μπορεί να στρεβλώνει, να αποκρύβει, να λέει ψέματα και προς το παρόν να ξεφεύγει και να ασκεί και ηγεμονική πολιτική κατά ένα μέρος, χωρίς να λογοδοτεί. Δυστυχώς όλα αυτά όμως πέρα από τελείως απάνθρωπα, διότι δεν μπορεί να μην λέμε ότι υπάρχουν γυναίκες, παιδιά, άνθρωποι που πνίγηκαν ενώ περίμεναν για ώρες βοήθεια. Αυτό πια έχει αποδειχτεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην συγκλονίζεται ένας γονιός από αυτό το φαινόμενο. Και να ακούμε φωνές του τύπου λίγο πολύ ήταν και συνένοχοι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο παιδί είναι συνένοχο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα παιδί είναι συνένοχο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος ο οποίος πνίγηκε είναι συνένοχος με αυτόν που τον έβαλε σε ένα καράβι που δεν ήταν αξιόπλο και με εκείνον που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, γιατί η δουλειά ήταν να τον σώσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συνθήκη του κατεστημένου της χώρας και όχι μόνο της χώρας αλλά και της χώρας προσπαθεί να δημιουργήσει ένα λαό απάνθρωπο, δεν το έχει πετύχει αλλά κάνει φιλότιμη προσπάθεια για να πει στον κόσμο μη σε νοιάζει, πάρε ένα επίδομα και μη μιλάς, βγάλε το σκασμό στην πραγματικότητα λέει στον κόσμο. Λοιπόν, και αυτό θα το πληρώσει ο ίδιος κόσμος, δηλαδή όλοι μας, διότι το επίδομα θα κοπεί και θα γυρίσουν και θα μας πούν είστε συνένοχοι γιατί εσείς μας βγάλατε. Το δεύτερο είναι ότι το λιγότερο σημαντικό, διότι το πιο σημαντικό από όλα σε μια κοινωνία είναι το επίπεδο του λαού της, το δεύτερο πιο σημαντικό
είναι ότι προιονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε. Έχει γίνει φέιρ βολάν σε όλο τον πλανήτη το γεγονός της πύλου. Στην Ελλάδα κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Και το πρώτο θέμα το οποίο θα ανοίξει, όχι το μοναδικό, το πρώτο, όταν συγκεκριμένοι κύκλοι θα αποφασίσουν ότι θέλουν να χτυπήσουν τη χώρα και θα θελήσουν να το κάνουν κάποια στιγμή, είναι να πούν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα έρευνας και διάσωσης, διότι να η απόδειξη. Λοιπόν, τότε βεβαίως η κυβέρνηση μπορεί να είναι άλλη. Η τότε κυβέρνηση θα πει να εκείνοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι θα πούνε τη σειρά τους οι προπροηγούμενοι, διότι ποια είναι η γραμμή, την είδαμε, επί ΣΥΡΙΖΑ πνιγόταν περισσότεροι. Εντάξει. Αφού επί ΣΥΡΙΖΑ πνιγόταν περισσότεροι, μπορούμε να δεχτούμε να πνίγονται λίγο λιγότεροι τώρα, όπως ακριβώς για τα ΤΕΜΠΗ ήταν το μάτι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτοί δεν καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνει ένα τμήμα του λαού. Ότι αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Είναι ο δρόμος που λέει ναι, δεν έχουμε καλά νοσοκομεία, αλλά πριν ήταν χειρότερα. Δεν έχουμε καλά σχολεία, αλλά πριν ήταν χειρότερα. Και έτσι πρέπει να αποδεχτούμε το κακό, λοιπόν, το οποίο συνεχίζει με διαφορετικό τρόπο και πλήττει τις ζωές μας. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το κεφάλαιο και θέλω να πάω σε κεφάλαια που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καταρχάς, κύριε Τζίμα, ποια είναι η άποψή σας για αυτή την συζήτηση που άνοιξε και κρατήθηκε μέχρι και χθες, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και σήμερα, περί τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης? Καταστροφική. Ανεύθυνη. Νομίζω ότι το... Ξέρετε, συμβαίνει το εξής. Όταν το πολιτικό προσωπικό, οι πολιτικές δυνάμεις μιας χώρας τα βασικά ομονοούν στα στρατηγικά ζητήματα, δηλαδή στα όρια άσκησης πολιτικής, και εδώ υπάρχει μια συμφωνία των βασικών δυνάμεων, τουλάχιστον των τριών κομμάτων και των ηγεσιών τους, για να μην πω όλων των κομμάτων, είναι ότι τα όρια άσκησης πολιτικής τίθενται από το Βερολίνο και από την Ουάσιγκτον. Στα όρια που θέτουν αυτές οι δύο πρωτεύουσες, πρώτα η Ουάσιγκτον, μετά το Βερολίνο, μπορεί να κινούνται οι ελληνικές πολιτικές. Όταν υπάρχει συμφωνία στα μεγάλα, υπάρχει μια λυσαλέα σύγκρουση στα δευτερεύοντα. Και φυσικά στο ποιος θα είναι ο διαχειριστής αυτής της εξουσίας. Επειδή όμως αυτές οι δυνάμεις, έχοντας εκχωρήσει τα μεγάλα, δεν έχουν στρατηγική σκέψη, διότι δεν χρειάζεται να έχουν στρατηγική σκέψη, αφού άλλοι αποφασίζουν για τα στρατηγικά θέματα της χώρας. Εκτός χώρας αποφασίζονται, δεν έχουν. Όταν δεν έχεις στρατηγική, δεν μπορείς να έχεις και το αίσθημα του κινδύνου. Δηλαδή, αποκτάς μία δομική ανευθυνότητα. Συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο αφενός παιδικό και αφετέρου με έναν ορίζοντα μηνός, άντε το πολύ εξαμήνου. Ως εκ τούτου, έχουμε να ανοίγει με ευθύνη της κυβέρνησης εν προκειμένου μία εντελώς ανεύθυνη συζήτηση, με ανεύθυνο τρόπο, η οποία λέει στο εσωτερικό, και δεν υπάρχει πια όπως ξέρουμε τίποτα που να είναι μόνο στο εσωτερικό, αλλά διεθνοποιούνται, ότι η μουσουλμανική μειονότητα, ο νομός Ροδόπης, ελέγχεται από το τουρκικό προξενείο και εκλέγει, άρα υποστηρίζει, ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι Τούρκοι. Αυτό το λέει η ελληνική κυβέρνηση, η πρώην ελληνική κυβέρνηση και ενδεχομένως η επόμενη. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό στον Ταγίπ Ερντογάν και γενικώς τουρκικό κατεστημένο. Άρα θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μετά τις εκλογές μπροστά μας? Το είχαμε βρει πριν τις εκλογές. Θυμίζω ότι η τουρκική ηγεσία και κάθε τουρκική ηγεσία θέτει ζήτημα Δυτικής Θράκης, και φυσικά θα το βρούμε και μετά όταν θα αποφασίσει η Τουρκία να το ξανανοίξει. Και όταν αποφασίσει να το ξανανοίξει θα πει, μα εσείς λέτε ότι η Ροδόπη ψηφίζει κατά πόσα της πω εγώ, διότι νιώθουν ότι είναι Τούρκοι. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα για συνθήκες και τα λοιπά, όταν οι ίδιοι μου λέτε ότι αυτοί νιώθουν οι άνθρωποι Τούρκοι? Κοιτάξτε τώρα, σχολιάζαμε σήμερα το πρωί το γεγονός ότι σε κεντρικά ΜΜΕ εμφανίζεται και είναι παραπλήσιο διάθεση συνεργασίας της Τουρκίας και της Άγκυρας στις μεταναστευτικές ροές, αφού σε δύο περιστατικά ο τουρκικός στρατός απομάκρυνε μετανάστες πρόσφυγες
πάνω από νησίδες στον Εύρο. Και εγώ αναρωτιέμαι, πλάκα κάνουμε? Εμείς οι ίδιοι δεν λέγαμε πριν 10 μέρες με φωτογραφίες πώς ο τουρκικός στρατός προωθεί? Τι γίνεται ξαφνικά, επειδή κάνει δύο τέτοιες ασκήσεις, αποθεώνουμε συνεργασία ή φτιάχνετε κλίμα για τα επόμενα? Λοιπόν, προφανώς η απάντηση είναι ότι φτιάχνεται κλίμα, αλλά ξέρετε κάτι, και σε αυτό ακόμη η ελληνική πολιτική είναι κάπως αστεία ή μάλλον κωμικοτραγική. Δηλαδή, τι αξιοπιστία έχεις όταν λίγες εβδομάδες πριν καταγγέλεις μια χώρα ότι εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές και λίγες εβδομάδες μετά προετοιμάζεις να συνεργαστείς μαζί της για τις μεταναστευτικές ροές? Τι αξιοπιστία έχει ο λόγος? Δηλαδή, άλλαξε η Τουρκία πολιτική μέσα στο τελευταίο δίμηνο ή τριμηνό? Και εάν εν τέλει η Ελλάδα και η Τουρκία συνεργάζονται, τότε όλα αυτά τα οποία λέμε περί Εύρου δεν χρειάζονται. Αφού έχουμε μια δύναμη δίπλα μας η οποία συνεργάζεται μαζί μας για το μεταναστευτικό, πού είναι το πρόβλημα? Κοιτάξτε, η Τουρκία χτυπάει τον Ταούλη και εμείς χορεύουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία έχει εθνική πολιτική, με λάθη, αλλά έχει εθνική πολιτική, και εμείς, ενώ εμείς δεν έχουμε εθνική πολιτική ελληνική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον, όχι διότι είναι ο μόνος φιλοαμερικανός επικεφαλής κόμματος, αλλά γιατί έχει αποδείξει ότι είναι ο πιο ταγμένος και ικανός να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Γι' αυτό η Ουάσιγκτον στηρίζει Μητσοτάκη την παρούσα σύγκρουση, την παρούσα πολιτική μάχη. Λοιπόν, το αποτέλεσμα όμως αυτού είναι ότι την επόμενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον είναι πρωθυπουργός, και ο κύριος Δένδιας και πάει λέγοντας, έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι ιδίως όσο συνεχίζεται ο παγκόσμιος πόλεμος με τη Ρωσία, δεν θα κουνιέται φύλο στα ελληνοτουρκικά. Παρά μόνο αν πούνε οι Ηνωμένες Πολιτείες να κουνηθεί, που σε αυτή τη φάση δεν θέλω να το πούνε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μιλάμε για πράγματα που είναι δυσάρεστα και δείχνουν ότι η Τουρκία έχει αναθεωρητική πολιτική, ή δεν θα μιλάμε πολύ φωναχτά, τέλος πάντων, και θα πρέπει να εμφανίζουμε μία εικόνα ότι περίπου τα προβλήματά μας με την Τουρκία έχουν λυθεί, ή τέλος πάντων ότι έχουν εισέλθει σε μια περίοδο μη αναστρέψιμης ύφεσης. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό και θα ακούσουμε πολλά τέτοια και για το Αιγαίο και για τον Εύρο και πάει λέγοντας. Και για συνεκμετάλλευση κτλ. Φεύγω από αυτό. Θέλω να μου σχολιάσετε στο μέτρο του εφικτού δύο γεγονότα φαινομενικά ασύνδετα, που όμως μπορεί να έχουν σχέση με τη διείσδυση πια της Τουρκίας στην βαλκανική πραγματικότητα. Πρώτο ζήτημα. Αλβανία. Χθες είχαμε επεισοδιακή ημέρα με τους αντικαθεστωτικούς μουτζαχεντίν που έχουν καταφύγει στην Αλβανία και για τους οποίους στους χώρους που μένουν έχει φροντίσει και η Τουρκία. Το παράδοξο εδώ είναι ότι η επίσημη αλβανική ηγεσία λέει ότι αυτά συμβαίνουν, δηλαδή σφίγγεται το σύστημα εκεί, και γι' αυτό είχαμε και τις συγκρούσεις, διότι είδε ότι το Ιράν είχε χακάρει λογαριασμούς της Αλβανίας. Ναι, αλλά αυτή είναι αντικαθεστωτική, υποτίθεται. Κάνω λάθος? Ναι, αντικαθεστωτική είναι και πολύ αγαπημένη της Ουάσιγκτον. Οπότε προφανώς δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτήν την ιστορία. Μια πολύ περίεργη ιστορία. Mm-hmm. Η Αλβανία έχει επιλέξει, κατ' εντολή των ΗΠΑ, να αποτελεί βάση Ιρανών αντικαθεστωτικών, οι οποίοι σχεδιάζουν, το ξέρουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Λοιπόν, γίνονται διάφορες περίεργες δουλειές επομένως εκεί. Τώρα, το αν η Αλβανία πιέστηκε πάρα πολύ από το Ιράν με κάποιο τρόπο, η θεωρία ότι πιέστηκε μόνο από την επίθεση με τα χακαρίσματα μου φαίνεται λίγο περίεργη. Και αποφάσισε να περιορίσει κατά τη δράση τους, είναι ένα ζήτημα, όπως είπα, δεν μου στέκεται πάρα πολύ καλά ως πολύ πιθανό. Πιο πιθανό βρίσκω να είχαμε μία σύγκρουση, επειδή αυτές οι οργανώσεις, εντάξει, δεν είναι τίποτα αγνοί ιδεολόγοι προφανώς, ασκούν και διάφορες άλλες παράνομες δραστηριότητες. Πιο πιθανό μου φαίνεται να είχαμε μία τέτοιο επίπεδου σύγκρουση. Να μπλέξαν οι δουλειές δηλαδή, μου λέτε. Ακριβώς. Διότι και οι αλβανικές αρχές δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εκεί πλέον αδιάφορες στον κόσμο.
Λοιπόν, πιο πολύ μου φαίνεται πιθανό αυτό και εκεί κάπου η κατάσταση να ξέφυγε, διότι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πράγματα και να φύγει από την επικαιρότητα το ζήτημα. Δεν συμφέρει ούτε την αλβανική κυβέρνηση, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, παρά να έχουμε κάποια εμπλοκή, μπορεί να υπάρχει κάποια εμπλοκή και του Ιράν, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Μου φαίνεται πιο πιθανό το σενάριο αυτό. Το ζήτημα είναι όμως, από εκεί αυτό που βγαίνει για πολλωστή φορά, είναι ότι στα σύνορά μας και στα Βαλκάνια δραστηριοποιούνται πάρα πολλές δυνάμεις, οι οποίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες και για εμάς. Διότι η Αλβανία έχει ιδιαίτερες καλές σχέσεις με την Τουρκία, δεν μας συμφέρει καθόλου στην Αλβανία να υπάρχουν στρατόπεδα στην πραγματικότητα με μισθοφόρους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι, εντάξει, θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς του Ιράν, αλλά δεν θα πουν όχι και σε κάποια άλλη καλή δουλειά. Δεν συμφέρει καθόλου την Ελλάδα στα Βαλκάνια και στα βόρεια σύνορά μας να υπάρχουν τέτοιου είδους μισθοφορικές εγκληματικές στην πραγματικότητα ομάδες. Και εκεί νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική μάλλον δεν έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Πάω γειτονικά άλλο σημείο στο οποίο οι οικιανόκρανοι, με εισαγωγικά δεν οικιανόκρανοι, τη δουλειά των ειδικών δυνάμεων και του ΝΑΤΟ κάνουν εκεί, είναι οι Τούρκοι. Ενώ το Κωσυφοπαίδιο, ναι, στα όρια, τεράστιο θέμα. Βεβαίως τεράστιο θέμα. Από τη μία, για να τα λέμε όλα, από τη μία είναι οι προκλήσεις της αλβανόφωνης ηγεσίας στη Πρίστινα, από την άλλη όμως, με συγχωρείτε, και ο Βούτσιτς, ο Σέρβος δηλαδή ηγέτης, κάπως το έχει μπερδέψει. Τι συμβαίνει εδώ στην πραγματικότητα? Διότι γιατί σχέσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, με την Τουρκία έχουν και δύο πλευρές. Ο Βούτσιτς είναι σε ένα διέξοδο. Όσο συσχετισμό, ο ίδιος ο Βούτσιτς είναι μια περίπτωση τέλος πάντων ενός πολιτικού ο οποίος έχει και στην πολιτική του πορεία αρκετά οπορτουνιστικές στροφές. Αυτή τη στιγμή όταν λέμε μετά τα γεγονότα με τους νοτερικούς βομβαρδισμούς, οι Σέρβοι του Κωσυφοπεδίου υφίστανται ένα καθεστώς διακρίσεων και επιδιωκόμενης εθνοκάθαρσης. Με προφανής προσπάθεια των αρχών, των de facto αρχών του Κωσυφοπεδίου, παρανόμων κατά τα λοιπά, να εθνοκαθάρουν τους Σέρβους από εκεί. Λοιπόν, η Σερβία έχει απέναντί της, και το ξέρει, το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει αυτή τη στιγμή ένα θερμό μέτωπο ακόμη. Δεν το θέλει ακόμη ένα θερμό μέτωπο στο Κωσυφοπαίδιο. Για να μην ανοίξει ένα θερμό μέτωπο στο Κωσυφοπαίδιο, η Σερβία πιέζεται να μην πάρει τη θέση της Ρωσίας στον εξελισσόμενο πόλεμο ή σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον να πάρει τη θέση της Ρωσίας ή ακόμη περισσότερο να πάρει τη θέση της Δύσης. Αυτό ζητούν από τον Βούτσιτς. Ο ίδιος για πολλούς λόγους και εσωτερικούς της Σερβίας και άλλους είναι πολύ δύσκολο να πάρει μια καθαρή θέση και προσπαθεί να κρατήσει μια ευαίσθητη ισορροπία. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι ακόμη και αν η Ρωσία αποφάσιζε να διαθέσει πόρους και στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσει τη Σερβία, με δεδομένο ότι τα βαλκανικά κράτη τα υπόλοιπα έχουμε ορίσει τη Ρωσία ως εχθρό, είναι σχεδόν αδύνατο να το πρέξει. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει τις υλικές δυνατότητες η Ρωσία να υποστηρίξει τη Σερβία. Οπότε η Σερβία αναγκάζεται να παίζει καθυστερήσεις, δηλαδή από τη μια να δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να υπερασπιστεί τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Κανείς όμως δεν πιστεύει πια ότι ο σερβικός στρατός θα κινηθεί για να τους προστατεύσει, σε έδαφος το οποίο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι Σερβία, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα το ξεχνούμε αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, κανείς δεν πιστεύει όμως ότι ο σερβικός στρατός θα κινηθεί. Από την άλλη, και το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εξωθήσει τη Σερβία σε πολιτική κρίση εσωτερική και ενδεχομένως το να πάρει πιο δραστικές αποφάσεις, έστω και αν είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν υπέρ της Ρωσίας. Και έτσι βλέπουμε μια βήμα το βήμα δυσχέρανση της ζωής των Σέρβων του Κωσυφοπεδίου, με στόχο σιγά σιγά να φύγουν από εκεί. Να εγκαταλείψουν τα περίφημα μετόχια δηλαδή. Αυτό μου ακριβώς. Λέτε. Και να μείνουν μόνο
αλβανόφωνοι, Αλβανοί. Λοιπόν, δυστυχώς η Ελλάδα εκεί είναι απούσα. Επειδή ακριβώς για τους λόγους που είπαμε πριν, επειδή δεν έχουμε εθνική πολιτική δική μας, η Ελλάδα είναι απούσα. Η Τουρκία είναι παρούσα. Εδώ εμφανίζεται δύναμη ειρηνευτική μεταξύ Σέρβων και Αλβανών. Φυσικά και παίζει μπάλα, παίζει μπάλα και με τους δύο, πρέπει να πω. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, μεν Τουρκία έχει πολύ στενότερες σχέσεις και για ιστορικούς λόγους με την Αλβανία. Αλλά αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Όσο και αν τη συμπαθεί ό,τι σε ιδέα, με την Τουρκία θα μιλήσει πρώτα, όχι με την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι τρομερό, είναι αδιανόητο, είναι καταστροφικό ότι η Ελλάδα θα πετύχει να χάσει το έρισμά της και στη Σερβία με την πολιτική που ακολουθεί. Αλλά θα το κατορθώσουμε. Κύριε Τζίμα, θέλω στα λίγα λεπτά που απομένουν και ένα σχόλιο. Προσπαθώ να προλάβω σε δύο ώρες, στην ουσία σε τέσσερις ώρες ώρα Ελλάδος. Έχουμε συνάντηση Μπλίνκεν με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών και πρώην επικεφαλής της ΜΙΤ, τον Χακάν Φιντάν, σε μια περίοδο που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την ολοκλήρωση διεύρυνση του ΝΑΤΟ από τη μια και για τα περίφημα F-16 από την άλλη, τα αναβαθμισμένα. Πώς το αποτιμάτε αυτό? Καταρχάς να πω ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι η Τουρκία φιλοδοξεί να φτιάξει δικό της μαχητικό. Και ας μην είναι σε πρώτη φάση τόσο καλό όσο τα αμερικανικά. Δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα βελτιωθεί αρκετά. Η Ελλάδα ακόμη θα αγοράζει. Λοιπόν, η διαφορά είναι χαοτική. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ φυσιολογική αυτή η συνάντηση. Όποιος πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διώξουν από κοντά τους την Τουρκία γιατί η Τουρκία είναι δύσκολος εταίρος, απλώς καταναλώνουν την προπαγάνδα που παράγουν φιλοαμερικανικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας μας. Τα οποία για να πείθουν τον κόσμο ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε αναφανδόν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε ορίστε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα σπάσουν με τις Τούρκους. Λοιπόν, και βρίσκουν διάφορα γεγονότα για να πούνε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δυσκολίες στις σχέσεις των δύο κρατών, αναμφίβολα, μεγάλες. Όμως, δεν είναι δυνατόν ο Μπλίνκεν, μετά μάλιστα και την επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία δεν πήγε καλά. Και πέραν το ότι δεν πήγε καλά, βγήκε και ο πρόεδρος Μπάιντεν και αποκάλυψε τον Σι δικτάτορα. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά από, και μέσα στο περιβάλλον τέτοιων κρίσεων, η Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτον, διότι είναι δυτικό άκρο του δρόμου του μεταξιού και δεύτερον, διότι είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Ρωσίας, ασχέτως του γεγονότος ότι η Τουρκία διατηρεί τη σχέση της με τη Ρωσία σε αντίθεση με εμάς, ο βασικός ανταγωνιστής στην περιοχή του Καυκάσου της Ρωσίας είναι η Τουρκία. Είναι δυνατόν μια τέτοια χώρα, ο Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών μιας τέτοιας χώρας, να μην τον συναντήσει και να την αποκλείσει, που είναι μάλιστα και ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ? Λοιπόν, φυσικά θα τον συναντήσει και θα μπουν σε μία, θα συνεχίσουν μάλλον, όχι θα μπουν, μία προσπάθεια σχετικής, μεγαλύτερης ή μικρότερης αφανή, επίλυσης διμερών προβλημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Η Τουρκία απλώς δεν, και δεν είναι καθόλου απλό αυτό βεβαίως, δεν είναι διατεθειμένη και καλά κάνει να εκχωρήσει το δικαίωμά της να διατηρήσει ορισμένα θέματα και πιο αυτόνομη πολιτική σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και παραλαμβάνω, καλά κάνει. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Οπότε θα γίνει μία διαπραγμάτευση, τι βαθμό αυτονομίας θα κρατήσει η Τουρκία, τι βαθμό θα εκχωρήσει, ποια θα είναι τα ανταλλάγματα για τα θέματα στα οποία θα κάνει ενδεχομένως πίσω. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζίμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.